Είχαμε μια σημαντική σύσκεψη. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Εισαγγελέα Ηρακλείου για την παρουσία του και για τις επικοδομητικές προτάσεις που μας έκανε. Είχε τρία αντικείμενα η σύσκεψη αυτή. Το πρώτο ήταν προγραμματισμός κατεδάφισης αυθερέτων, ο οποίος θα ξεκινήσει μετά το πέρας της τουριστικής περίοδου για δύο λόγους. Πρώτον, για λόγους κοινωνικούς και δεύτερον, ότι είναι σε εξέλιξη αυτές τις μέρες ο διαγωνισμός των 240.000 ευρώ προκειμένου να αναδειχθεί ανάδοχος και να υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης όλων αυτών των εξόδων από πλευράς του κράτους. Το δεύτερο θέμα είναι οι παράνομες πινακίδες, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει έγκριση πίστοσης 500.000 ευρώ για όλη την Κρήτη. Θα έχουμε ανάδοχο αρχές Σεπτεμβρίου και για αυτό το θέμα. Και μέχρι τότε θα ξυλώνουμε τις πινακίδες που είναι άκρως αναγκαίες και απαραίτητες κατά μήκος και του εθνικού δικτύου και δεν ανήκουν σε ιδιωτικούς χώρους. Το τρίτο που είπαμε αφορά τις κεραίες, τις παράνομες. Εκεί δεν χρειάζονται πολλά μέσα και πολλές υποδομές. Σε συνεργασία με τους Δήμους, από τη στιγμή που κάθε Δήμος αποφασίσει με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου την αποξήλωση κάποιας κεραίας, αμέσως σε συνεργασία με τον κάθε Δήμο η αποκεντρωμένη διοίκηση θα προβαίνει στην αποξήλωση. Ξεκινήσει αυτοψία για τα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου. Την ερχόμενη Πέμπτη θα συνδράμουμε με αυτοκίνητα της αποκεντρωμένης διοίκησης να ολοκληρωθεί η επίσκεψη καθ' όλο το μήκος της περιοχής των νοτίων παραλίων. Υπάρχουν όμως πρωτόκολλα κατεδάφισης για τη βόρεια πλευρά, κυρίως στην πλευρά της Σταλίδας, και έχει ξεκινήσει και μια συνεργασία του Δήμου Χερσονήσου με το γραφείο του κ. Εισαγγελέα, έτσι ώστε και την κτηματική υπηρεσία να ολοκληρωθούν και εκεί πρωτόκολλα κατεδάφισης. Στην υπόλοιπη Κρήτη έχουμε ένα ανοιχτό ζήτημα στα Χανιά με τη διαμόρφωση του περαστικού ποταμού, που ανάλογα με το πώς διαμορφώνεται η Κήτη, εκεί δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Είμαστε σε συνεργασία με το Δήμαρχο και με τις αρχές και πιστεύουμε θα ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες αυτή η διαδικασία. Υπάρχει ανοιχτό το θέμα της Τριόπετρας, όπου εκεί θα ολοκληρωθούν διαδικασίες με τα πρωτόκολλα κατεδάφισης και εκεί έχουμε συνεργασία με τον Εισαγγελέα Ρεθύμνης. Και ταυτόχρονα στο Λασίθι υπάρχουν αρκετά. Έχει γίνει μια γιγαντία επιχείρηση καθαρισμού της νήσου Χρυσής. Και θα έχουμε μια συνεργασία μετά τον ανάδοχο που θα βγει από 10 Σεπτέμβρη και το τέλος της τουριστικής περίοδου για κατεδάφιση και στο Λασίδι που είναι πάνω από 10 πρωτόκολλα κατεδάφισης.